Ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τα παιδιά από την Αμαλιάδα καταρχήν. Καλώς ήρθατε. Αλλά ήθελα να καλωσορίσω και τα παιδιά που ήταν προηγουμένως εδώ από το πρώτο Λύκειο Λιβαδιάς, που είναι και η γενέτειρά μου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα, αφού μας προσκάλεσε ο κύριος Πρωθυπουργός και ανεφανίσει στη Βουλή μετά από αρκετό καιρό, να συζητήσουμε για τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία και στον Έβρο, θα αναφερθώ πρωτίστως στο τρομοκρατικό κλίμα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία. Πριν από 3 μήνες, ο κύριος Κικίλιας είχε δηλώσει: «Δυστυχώς, για μια φορά ακόμα, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών ήταν από ανθρώπινο χέρι, ήταν εμπρισμοί, είτε από εγκληματική αμέλεια, είτε από πρόθεση. Για μια ακόμη χρονιά υπάρχουν καταγγελίες για ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών στην ίδια περιοχή και σε κοντινές αποστάσεις». Και συνεχίζει: «Η κλιματική κρίση που έδωσε έναν ιστορικά πρωτοφανή σε διάρκεια καύσωνα είναι εδώ, δεν είναι θεωρία, είναι βίωμα. Δεν είναι φέτος μόνο, θα είναι διαρκής με ό,τι αυτό συνεπάγεται». Για να καταλάβετε, συνέχισε ο κύριος Κικίλιας, την τελευταία δεκαετία, ακραίο καύσωνα σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, είχαμε 1 ημέρα το 12, 2 ημέρες το 19, 1 τριήμερο το 21. Άρα η κατάσταση επιδεινώνεται. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία και πρέπει η πολιτική, ο κρατικός μηχανισμός και οι πολίτες με μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα συνθήκη. Αυτή ήταν μία από τις χαρακτηριστικότερες προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει τον ελληνικό λαό ότι οι πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Όποιος όμως έμπαινε στον κόπο να μελετήσει έστω πρόχειρα το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, θα καταλάβαινε γρήγορα ότι πρόκειται για μια κατάσταση θεατρική παράσταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, φυσικά για λογαριασμό της κυβέρνησης. Παρεπιπτόντως, μέχρι και το όνομα του Υπουργείου άλλαξε, προκειμένου να πιστούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, κατά τη φράση «καρμπών» που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και βεβαίως τα δημοσιογραφικά δεκανίκια τους για να τρομοκρατούν το λαό με τους εχθρικούς μπαμπούλες της κάθε κρίσης που υψώνουν κάθε 3 και λίγο πάνω από την ιππιακή κούνια του. Όπως ακούγαμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και ότι ήρθε για να μείνει, το ίδιο ακούμε και με τις υπόλοιπες απειλές. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η ακρίβεια είναι εδώ. Γι' αυτό άλλωστε η παγκόσμια ελίτ που καθοδηγεί τα νήματα των κυβερνητικών μαριονετών έπλασε τον όρο «μονιμοκρίση» που χαρακτηρίστηκε η λέξη χρονιά για το 2022. Όποιος λοιπόν θέλει να διαπιστώσει αν πράγματι υπάρχει κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να αναρωτηθεί για ποιο λόγο ο κύριος Κικίλιας επικαλέστησε στατιστικά στοιχεία που ξεκινούν από το 2010 και όχι νωρίτερα. Υπάρχει ένα φύλλο της εφημερίδας Εστία της 11ης Ιουλίου 1977 και διαβάζουμε ποια ήταν τα αίτια του καύσωνος εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Πρώτο αίτιο ήταν η συνεχής μετακίνηση θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Δεύτερο αίτιο, ο ασθενής αντικυκλώνας που προκάλεσε άπνοια. Τρίτο αίτιο, η πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. Όποιος προσπαθεί να εντοπίσει κάποιον όρο κάπου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, θα απογοητευτεί, διότι αυτός ο όρος δεν αναφέρεται πουθενά. Τέλος, υποκαθιστώντας το ρόλο της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών, ο κύριος Κικίλιας εμφάνισε ως δεδομένο ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφειλόταν σε ανθρώπινο χέρι, πέφτοντας σε μια πρωτοφανή αντίφαση. Αφού το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών ήταν εμπρισμοί εξαμελίας ή εκπροθέσεως, τότε πώς γίνεται να συνδέονται οι πυρκαγιές με το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα με τον εμπριστή καύσωνα, ένας ακόμη φανταχτερός όρος που εμπνεύστηκε κάποιος φωστήρας και συμβουλάτορας της κυβέρνησης. Το βίωμα βιώνεται, δεν αποδεικνύεται και δεν διαψεύδεται. Αυτό σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή λανσάρεται από την κυβέρνηση ως ένα φαινόμενο που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και μάλιστα να δεχθούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας έτσι όπως θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Άρα στο άκουσμα κλιματικής αλλαγής πρέπει όλοι να καθόμαστε προσοχή στους ειδικούς της μετεωρολογίας, όπως αντιστοίχως επί κορονοϊού έπρεπε να καθόμαστε προσοχή στους ειδικούς της λοιμοξιολογίας. Εκτός των φωνικών πυρκαγιών όμως η κυβέρνηση επιχειρεί να βασίσει το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής και στις φωνικές πλημμύρες οι οποίες σημειώθηκαν, λέει, στη Θεσσαλία. Ακόμη και ένα μικρό παιδί μπορεί να καταλάβει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Δηλαδή, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη ρητορική της κλιματικής αλλαγής για να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες και να ρίξει το φταίξιμο σε έναν εξωγενή παράγοντα που λειτουργεί για αυτήν αποενοχοποιητικά. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο από μια αιτία μπαλαντέρ, στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αναμασούν συνεχώς σαν μπαγιάτικη καραμέλα. Και φυσικά είναι το μεγάλο άλοθη για παραλήψεις, αδιαφορία και ανικανότητα. Έτσι, με σκοπό την πιστικότερη υλοποίηση της μετάθεσης των ευθυνών, εκείνοι που θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για την τεράστια έκταση των καταστροφών, καταφεύγουν στη στατιστική, η οποία ως γνωστόν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πει κανείς ψέματα. Κατά τον κύριο Βορύδη, για τη θεομηνία έφταιγε η ίδια η φύση, που κατέβασε, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, 500 τόνους νερό το στρέμμα. Μιλάμε για πράγματα ασύλληπτα, τα οποία, είπατε, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Η επωφελής για την κυβέρνηση δικαιολογία της κλιματικής αλλαγής υιοθετήθηκε και από όσους δήλωσαν ότι στη Θεσσαλία σημειώθηκε η πλημμύρα του αιώνα. Μέγα ψέμα. Το σωστό όμως θα ήταν να τη χαρακτηρίζαμε όχι πλημμύρα, αλλά απάτη του αιώνα. Ακούστε γιατί. Αν επιχειρήσουμε και πάλι μια ανασκόπηση στον ημερήσιο τύπο των τελευταίων 70 ετών, θα διαπιστώσουμε ότι οι φοβερές πλημμύρες είχαν πλήξει και το 1955 όχι μόνο το Βόλο, την Αθήνα, τον Πειραιά, καθώς και άλλες επαρχιακές πόλεις. Εδώ υπάρχει το πρωτοσέλιδο από το βήμα της εποχής εκείνης, τον Οκτώβριο του 1955, διαβάζουν τους εξής τίτλους. 17 άτομα πνίγηκαν στο Βόλο. Οι δύο χήμαροι βύθισαν το Βόλο σε νέο βαρύ πένθος. Γιγαντιαίες πλημμύρες παρέσυραν οικίες και σκηνές. Σκηνές αλοφροσύνης. Πολλοί βολιώτες διανυχτέρευσαν σε εκκλησίες για να σωθούν. Πρωτοφανείς, λέει, ήταν οι πλημμύρες. Είχαν προκληθεί παρόμοιες εντάσεως και ακραία καιρικά φαινόμενα και το 2020 βεβαίως στην Καρδίτσα που είχε ξανά πλημμυρίσει. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε σπεύσει να δηλώσει. 2,5 λέει εκατομμύρια τόνοι νερού έπεσαν μόνο στην πόλη της Καρδίτσας. Η σύγκρουση του Ιανού με ένα άλλο μετεωρολογικό σύστημα προκάλεσε την παντελώς ασυνήθιστη βροχόπτωση. Εν συνεχεία έταξε αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες, μίλησε για αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πάλι υποσχέθηκε την αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού μέσα από το επιτελικό κράτος, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με τον Ιανό δόθηκαν τότε 500 εκατομμύρια στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας και πολλά από αυτά πήγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό μεταξύ των Θεσσαλών ο Ιανός αναφέρεται χαϊδευτικά ως θείος, νονός, άγιος. Γιατί φέρνει δώρα. Εποφελήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν ζημιές και δεν αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι που έπαθαν πραγματικά ζημιές. Βεβαίως όλοι θυμόμαστε το τι είχε γίνει το 2007 στην Ηλία με τις μεγάλες πυρκαγιές, που τα περισσότερα χρήματα τα πήραν οι πλανόδιοι αγαπημένοι σας επενδυτές. Αντιλαμβάνεστε για ποιους εννοώ. Είναι άραγε σύμπτωση ότι και το 1955 στο πρωτοσέλιδο του βήματος διαβάζουμε ότι οι νεροποντές, οι καταιγίδες συνεχίζονται πότε με μικρή και πότε με μεγάλη ένταση, χωρίς να δύναται κανείς να δώσει εξήγηση του φαινομένου αυτού, το οποίο δεν ήταν καθόλου σύνηθες στον τόπο μας. Η βροχή, λέει, έπεφτε επί 10 ώρες ασταμάτητα. Όποιος όμως έχει κουράγιο να σκάψει λίγο με δημοσιογραφικό βάθος, θα διαπιστώσει προς μεγάλη έκπληξη τα εξής. Είχαν ξαναγίνει πλημμύρες το 1883, 1885, 1896 και το 1907. Βεβαίως τότε η Ελλάδα δεν ήταν στο σημερινό στάδιο, ήταν κάποια χρόνια λίγο μετά την Επανάσταση. Επομένως, δεν υπήρχαν έστω τα έργα υποδομής που έχει σήμερα η χώρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάλι το ίδιο σκηνικό. Και τότε είχαν χαθεί 100 άτομα σε αυτή την πλημμύρα και 1.200 σπίτια και μαγαζιά πάλι και τότε καταστράφηκαν. Τα τρίκαλα παρουσίαζαν, όταν αποσύθηκαν τα νερά του Λιθαίου ποταμού, μία εικόνα βιβλικής καταστροφής. Πάλι στην εφημερίδα Εστία, 11 Ιουλίου του 1977, είχε δημοσιευτεί μια φωτογραφία από την καταστροφική νεροποντή που είχε σημειωθεί στη Γαλλία. Αυτή είναι η φωτογραφία στη Γαλλία, σε ένα οργανωμένο κράτος, και αυτή η φωτογραφία μας θυμίζει και τη Θεσσαλία. Καταθέτω αυτά στα πρακτικά, απλά για να υπάρχουν. Ευχαριστώ. Στο συνοδευτικό κείμενο διαβάζουμε τα ακόλουθα. Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την νοτιοδυτική Γαλλία κατά το παρελθόν προκάλεσαν τις χειρότερες πλημμύρες των 80 τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να απολέσουν τη ζωή τους 18 τουλάχιστον άτομα, αρκετών άλλων η τύχη να γνωρείται, ενώ 500 τουλάχιστον οικογένειες παραμένουν άστεγες. Από αυτό το ρεπορτάζ που είχε γίνει πριν 46 χρόνια, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η φράση «οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων χρόνων». Όπως ανέφερα και προηγουμένως, κάποιοι περιέγραψαν την πλημμύρα του 2023 στη Θεσσαλία ως η πλημμύρα του αιώνα. Πάλι τα ίδια. Συνεπώς, δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι όλες αυτές οι πομπόδεις εκφράσεις που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα ΜΜΕ κύριο σκοπό έχουν να παρουσιαστεί ως πρωτοφανές ένα καιρικό φαινόμενο και έτσι να συγκαλυφθούν οι βαριές ευθύνες των αρμοδίων. Αρμόδιοι που επί ένα αιώνα και πλέον ενεργούν με την ίδια παροιμιώδη αδιαφορία για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη του Ιστορικού Αρχείου, συμβαίνουν πάντοτε κατά τις περιόδους και μάλιστα περίπου με την ίδια ένταση. Αφού λοιπόν προβάλλεται ως πρωτοφανής η μανία της φύσης αυτή τη βολική φράση που χρησιμοποιεί πονηρά ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έπεσε ασύλληπτη ποσότητα νερού, αφού τελικώς ζήσαμε τη μεγαλύτερη πλημμύρα του αιώνα, μέσω αυτής της απαλλακτικής ρητορικής η κυβέρνηση περνάει το μήνυμα του Πόντιου Πιλάτου. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, έφταιγε η κακοκαιρία και όχι η κακοδιαχείριση. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, σπεύσατε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και πήγατε στη Θεσσαλία για να αγκαλιάσετε και να υποστηρίξετε τον εκλεκτό σας τον κύριο Αγοραστό, που είναι κατά μεγάλο ποσοστό κύριος υπεύθυνος για αυτή την καταστροφή. Δηλαδή, είναι ανίκανος, ανεπαρκής, κατά γενική ομολογία, όχι μόνο δική μας. Αλλά όταν ο απλός πολίτης, αποκαμωμένος από τα καθημερινά του προβλήματα, δεν έχει ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ανατρέξει σε παλιές εφημερίδες, εμπιστεύεται τυφλά ό,τι του λέει η κυβέρνηση και οι φωστήρες, παύλα ειδικοί, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία να τον τρομάξουν ηθημερών, στείνοντας ένα εφιαλτικό σκηνικό πολλαπλών κρίσεων που διαδέχονται μία την άλλη ή που εξελίσσονται ταυτοχρόνως. Και ενώ πριν από την πανδημία του κορονοϊού δημοφιλής ήταν ο καταρχήν αξιολογικά ουδέτερος όρος κλιματική αλλαγή, έφνης τα 3 τελευταία χρόνια εισήχθη ο όρος κλιματική κρίση, ο οποίος δίνει την εντύπωση ότι ζούμε σε μία πανδημία κρίσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηγέτες της ομάδας G20 στη διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε στον Παλί της Ινδονησίας πριν από ένα χρόνο κατέληξαν σε μία διακήρυξη για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών στην ιστορία πολυδιάστατων κρίσεων. Έτσι καθιερώθηκε ο όρος Πολυκρίση, που χρησιμοποιήθηκε στη συνάντηση των μελών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός τον Ιανουάριο του 2023 και έκτοτε ακούγεται από τα ελληνικά πρωθυπουργικά χείλη, τα οποία αποδεικνύουν πόσο συντονισμένα είναι με τις παγκόσμιες οδηγίες που παίρνουν από το ιερατείο της υπερεθνικής ελίτ. Σημειωτέων ότι εναλλακτικά προς τον όρο Πολυκρίση χρησιμοποιήθηκε ο όρος Μονιμοκρίση, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη σοφία για να αντιληφθούμε ότι και οι δύο αυτοί όροι υπηρετούν την εκφοβιστική και παραλυτική λειτουργία του εγκεφάλου, λογική που χαρακτηρίζει τη μοντέρνα τρομοδιάλεκτο των παγκοσμίων ηγετών. Ποια σοβαρή αντίδραση αμφισβήτησης μπορούμε να αναμένουμε από το μέσο Έλληνα πολίτη που παλεύει εξουθενωμένος μέσα στην κρίση, στη δίνη της πολυκρίσης ή της μονοκρίσης, όπως θέλετε να το πείτε, και θεωρεί ότι ο πλανήτης κινδυνεύει σοβαρά από μια κλιματική αλλαγή που υποτίθεται ότι προκλήθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ερώτημα βεβαίως είναι ρητορικό. Και όποιος τολμήσει να υψώσει τον άστημά του, κρατώντας κριτική στάση απέναντι στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης, χλευάζεται ως αιρετικός, ψεκασμένος, αρνητής και φυσικά ως φρενοβλαβής. Όποιος δεν δέχεται να πάει με τα νερά του κυρίαρχου ρεύματος, αρχίζει να μοιάζει με τις μάγισσες του Μεσαίωνα. Άρα, όπως εκείνες, έτσι και οι μάγισσες του 21ου αιώνα δηλαδή οι σκεπτικιστές της κλιματικής αλλαγής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη μοντέρνα έκδοση της Ιεράς Εξέτασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καταστρεπτικό λιώσιμο των πάγκων στη λεκάνη της Αρκτικής, το οποίο διατυμπανίζεται εδώ και χρόνια από τα ΜΜΕ, ως μία από τις χειρότερες ενδείξεις κλιματικής αλλαγής. Ταυτοχρόνως, αποσιωπάται πλήρως το γεγονός ότι το καταγεγραμμένο ρεκόρ τήξης των πάγων συνοδεύεται από το ρεκόρ συσσόρευσης πάγων στην Ανταρκτική. Σε ό,τι αφορά τα περίφημα ακραία φαινόμενα, επισημαίνεται ότι δεν συνέβαιναν μόνο στο μακρινό και βιβλικό παρελθόν, αλλά και στο σκοτάδι της προτηλεοπτικής εποχής. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δεκαετίες, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκινεί περισσότερο τους τηλεθεατές από τις καταιγίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι το μέσο δελτίο ειδήσεων περιλαμβάνει πλέον 3 ή περισσότερες ενότητες, ειδικά για τον καιρό. Στο μεταξύ, διαρκής προβολή που έχει πια ο καιρός, αλλά και πληροφορίες που αντλούμε γι' αυτόν μέσω κινητών τηλεφώνων, φορητών, επιτραπέζων υπολογιστών, αλλά και των τηλεοράσεων και των οθονών των κινηματογράφων, έχει οδηγήσει στη στρεβλή εντύπωση ότι ο καιρός κάποτε ήταν ήπιος και ξαφνικά έχει γίνει απειλητικός. Το συμπέρασμα που θα έπρεπε να κυριαρχεί βεβαίως στο μυαλό μας, για να μην δεχόμαστε άκρητα τους κλιματικούς καταναγκασμούς του κυρίαρχου ρεύματος για τη δίθεν προστασία του πλανήτη είναι το εξής. Το κλίμα βεβαίως αλλάζει όπως άλλαζε πάντοτε. Το να ευχόμαστε να συνέβαινε κάτι άλλο είναι αφύσικο και αντιεπιστημονικό. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να βγάλουμε από το μυαλό μας την ηπιακή εντύπωση ότι κάποτε ο καιρός ήταν ιδανικός, αλλά τώρα για κάποιο λόγο έχει αλλάξει. Ούτε παλιά έβρεχε ακριβώς όσο έβρεχε, ούτε χιόνιζε ακριβώς όσο έπρεπε, ούτε ο άνεμος φυσούσε ακριβώς όπως έπρεπε, ούτε ο ήλιος έλαμπε ακριβώς όπως έπρεπε. Επιπλέον φαίνεται πως έχει διαχρονική αξία μία αποφθεγματική ρίση, σύμφωνα με την οποία ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να πουλάς καθημερινές ειδήσεις είναι να τις καθιστάς ανησυχητικές. Άρα οι συστημικοί δημοσιογράφοι δεν κάνουν τίποτα από το να πουλάνε φόβο με τα άρθρα τους για την κλιματική αλλαγή επί έναν αιώνα και πλέον. Θα αναφερθώ βεβαίως και στη Θεσσαλία, που είναι ανυπολόγιστες από ό,τι φαίνεται οι ζημιές, από τις πυρκαγιές βεβαίως στο Πήλιο, στο Βόλο, όπου κατά το αντίστοιχο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ προβληματίστηκε με όλα αυτά τα οποία είδε και κατέγραψε. Έχω να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία, γιατί προηγουμένως ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι καταγράφονται ζημιές και θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι κτλ. Αυτό που ζήσαμε εμείς με τους Σπαρτιάτες στο Βόλο, ενώ είμαστε μέσα στις λάσπες και πηγαίναμε από γειτονιά σε γειτονιά, είδαμε ένα κλιμάκιο από 2 νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στα μπουφάν πίσω γράφανε πολιτική προστασία και κάναν καταγραφή των ζημιών. Κάποια στιγμή έφτασαν σε ένα σπίτι, μπήκανε μέσα, κάναν την καταγραφή και βγαίνοντας ακούσαμε φωνές. Ήταν η διοκτήτρια με τον άντρα της και φωνάζαν προς το συνεργείο γιατί δεν καταγράψατε όλες τις ζημιές. Και όταν πλησιάσαμε εμείς να ρωτήσουμε, λέει δεν μου καταγράψανε τη μάντρα. Έπεσε η μάντρα όπως ήτανε από τα νερά και τα νερά μπήκαν συνέχεια μέσα στο σπίτι. Και όταν ρώτησαμε εμείς στο συνεργείο γιατί δεν καταγράψατε και τη μάντρα που αποτελεί στοιχείο του σπιτιού, έτσι μας είπανε. Αυτή ήταν η απάντηση. Και αυτή η απάντηση, κύριε Υπουργέ, έχει καταγραφεί και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Τώρα, το τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς, δεν ξέρω τι να σας πω. Εντόπισε καταστροφές σε πολλές καλλιέργειες, όμως για να τα καταμετρούσε όλα το συνεργείο, όλα με ακρίβεια λόγω της διευρυμένης έκτασης της περιοχής, θα πρέπει να έχει και τον ανάλογο αριθμό ελεκτών. Αυτό ήταν και συνεχίζει να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, αφού είναι υποστελεχωμένος. Άρα, η εικόνα από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία ως προς τα ακριβές νούμερο είναι πλασματική. Από κάθε άποψη όμως η ανικανότητα και ο αποτυχημένος σχεδιασμός των μέτρων, τόσο των κυβερνώντων όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε κρίσεις εκτάκτων αναγκών, μας δίνουν την εντύπωση ότι απλά είναι επικίνδυνοι να βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις άτομα τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, από όλα αυτά τα εξαγόμενα στοιχεία, διαπιστώνουμε την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας που μόνο κατά τύπης και όχι ουσίας εκτελούν τα καθήκοντά τους. Μόνο προστασία δεν προσέφερε στους κατοίκους και στις περιοχές της Θεσσαλίας από τη στιγμή που οι μετεωρολόγοι είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει για τα καιρικά φαινόμενα. Για την υπαρκτή διαπιστωμένη ανάγκη της διαμόρφωσης και της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τόσο της αποκατάστασης των ζημιών και ανάταξης των επιπτώσεων της καταστροφής στην οικονομία και την κοινωνία, όσο και την εκπόνηση ενός οικονομικού μοντέλου που θα βοηθάει και δεν θα πνίγει τους Έλληνες. Και εμείς οι Σπαρτιάτες είμαστε στην διάθεσή σας να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, ώστε μελλοντικά οι κάτοικοι της χώρας μας να μην αισθάνονται ανασφαλείς σε κάθε τομέα του βίου τους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, που όπως ο ίδιος δήλωσε θέλει να δει την Ελλάδα να γίνεται σιγά σιγά μια πολυπολιτισμική χώρα, στέλνει τον κύριο Κερίδη στην Τουρκία να συζητήσει με τον Ερντογάν για το πώς θα φέρει στην Ελλάδα 300.000 λαθρομετανάστες, τους οποίους θα νομιμοποιήσει δήθεν για εργά της γης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πιστεύει στα αλήθεια ότι θέλει να βοηθήσει τη Θεσσαλία και τον Έβρο να ορθοποδήσουν μετά από αυτές τις καταστροφές που υπέστησαν? Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές στον Έβρο θα καταβάλλονταν τιμηματικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τα Χριστούγεννα. Έχει γίνει μέχρι σήμερα κάτι από όλα αυτά? Άλιστα. Δηλαδή, ωραία, θα μας τα πείτε. Θέλω να ρωτήσω όμως, και αυτό θα είναι μετά στη δευτερολογία μου στις προτάσεις, η κατάσταση στη Θεσσαλία και στον Έβρο πριν ήταν ιδανική και χάλασε τώρα με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες? Θα το δούμε μετά. Η κοινωνία, παράδειγμα σας λέω, του Έβρου έχει ξεσηκωθεί για ένα ακόμη λόγο. Με την πρωτοβουλία του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Έβρο να συμπτύξει τα λύκεια του νομού, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μείωση του πληθυσμού. Ή ο κόσμος δεν ανανεώνεται εκεί, ή απλά φεύγει, σηκώνεται και φεύγει, δεν έχει τι να κάνει στον Έβρο. Το γεγονός αυτό εναντίωσε και την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δημάρχους και τα συμβούλια. Τα προβλήματα τώρα θα είναι ακόμη πιο πολλά. Ήδη οι μαθητές αντιμετώπιζαν παράδειγμα δυσκολίες να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν φροντιστήρια όπως οι μαθητές στα αστικά κέντρα. Οι μεγάλες αποστάσεις που έπρεπε να διανύσουν, η έλλειψη συγκοινωνίας αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών τους συνέβαλαν στο να προϋπάρχει πρόβλημα. Αν δεν ευθύνεται η πολιτεία για την ανυπαρξία υποδομών και για όλο αυτό το μπάχαλο, τότε πείτε μου ποιος ευθύνεται. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κρατική μηχανή αδυνατεί να κατανοήσει τα προβλήματα των ακριτών. Οι πολιτικοί ηθήνοντες που έχουν τις ζωές των Ελλήνων στα χέρια τους αρνούνται να κατανοήσουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν οι άνθρωποι της Μεθορίου. Το γεγονός που ξέρετε, το μόνο που ξέρετε είναι να κατασκευάζετε δομές για τους αλόθρισκους που εισβάλλουν κατά εκατομμύρια στη χώρα μας και τους ετοιμάζετε χώρους που περιέχουν σχολεία, ιατρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα, κάτι το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί για τους Έλληνες φορολογούμενους τουλάχιστον της περιοχής. Αυτοί οι ακρίτες μας είναι το τείχος, αυτοί είναι οι εθνοφύλακες και αυτοί θα είναι σε ετοιμότητα, μπροστάριδες, σε περίπτωση που όταν θα χρειαστεί να παρεμποδίσουν τους τυχόν εχθρούς να εισέλθουν στην Ελλάδα, αφού βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και με αυταπάρνηση και θυσίες θα δώσουν τη μάχη τους. Αλλά όταν όμως συλλαμβάνουν λαθρομετανάστες, όπως έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, και εμπριστές, εσείς τους καταδικάζετε, τους στέλνετε στα δικαστήρια και τους εξευτελίζετε. Κύριοι της κυβέρνησης, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Από την καταστροφή του Εθνικού Πάρκου Παύλα Δάσους, Δαδιάς, Λευκή Μισουλίου αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας φάνηκε η ανεπάρκειά σας να προστατεύσετε τον εθνικό μας πλούτο. Πρέπει να δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι της κυβέρνησης, και ότι η περιοχή από μόνη της, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ενδείκνυται να μετατραπεί σε κοιτίδα του πρωτογενούς τομέα. Και έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση εμείς οι Σπαρτιάτες και θα την πούμε μετά. Όπως ξεκάθαρα έχει τη δυνατότητα να γίνει και η κοιτίδα των γραμμάτων, των επιστημών και του πολιτισμού. Γι' αυτό λοιπόν ζητούνται Έλληνες του Κοινοβουλίου που να εισηγηθούμε και να αποφασίσουμε ότι η στήριξη του έθνους περνάει και από τον Έβρο, όπως άλλωστε και η ασφάλεια της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ.